είναι πράγματα που δεν τα χωράει ο νους. Γιατί δεν είναι μόνο οι εικόνες που βλέπεις. Δεν είναι ο πόνος του ανθρώπου που όποιον και αν συναντήσαμε, κάποιον είχε χάσει. Αναφέρθηκε η Έλενα σε αυτό. Είχε χάσει την αδερφή του με 5 από τα παιδιά της. Γιατί πίναν τσάι στην αυλή. Είναι τελείως ψέμα και αυτό το εισπράξαμε. Αυτό που το Ισραήλ διακηρύσει ότι έκανε στοχευμένες επιθέσεις για να χτυπήσει μαχητές ή τη Χαμάς ή τη δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Οι οικογένειες ολόκληρες που πίνανε, τρώγαν το φαΐ τους, ήταν και καλοκαίρι στην αυλή, ήρθε μια ρουκέτα, τους χτύπησε και σκοτωθήκανε όλοι. Αυτό έχει δημιουργήσει και σε όλο τον υπόλοιπο πληθυσμό και αυτή, από ό,τι μας είπανε, είναι μια διαφορά και του, αυτού του πολέμου του τωρινού, που ήταν πολύ πιο σκληρός, ήταν πολύ πιο γενικευμένος, ήταν αυτό που έχει αφήσει πίσω στους ανθρώπους που σήμερα έχουν επιβιώσει και που σήμερα ζουν στην εκεχηρία. Αυτός ο φόβος του επαπειλούμενου θανάτου. Γιατί ξέρουν ότι και αύριο και μεθαύριο μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ξαναξεκινήσει αυτή η ιστορία, να ξαναγίνει άλλη μια επίθεση. Δεν ήταν ο πρώτος πόλεμος που έγινε στη Λωρίδα της Γάζας αυτός, και να χάσουν και τη ζωή τους, αλλά και τους αγαπημένους τους ανθρώπους, αλλά και τα σπίτια τους και τις όποιες και τα, το οτιδήποτε έχουν ή κατέχουν από τη ζωή τους μέχρι τα πράγματα που έχουν. Δεν υπάρχει ρεύμα για πάρα πολλές ώρες στη Λωρίδα της Γάζας. Σκεφτείτε πώς μπορούν να λειτουργούν νοσοκομεία, σχολεία. Έχουν σε κάποιους χώρους κάποιες γεννήτριες που τις χτυπάγανε στοχευμένα. Γιατί δεν είναι τωρινό το πρόβλημα της καταστροφής, είναι και από τους προηγούμενους πολέμους οι καταστροφές των υποδομών στη Γάζα. Και επειδή δεν τους αφήνουν να περάσουν τα υλικά που χρειάζονται για την ανοικοδόμηση, βρίσκονται καταστραμμένα. Χρειάζονται λοιπόν γεννήτριες και τις χτυπάγανε τις γεννήτριες συγκεκριμένα. Οι γεννήτριες για να δουλέψουν χρειάζονται πετρέλαιο. Το πετρέλαιο είναι πανάκριβο και πάλι το έχουν όταν και εφόσον επιτρέψουν οι Ισραηλινοί. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να έχουν νερό, καθαρό νερό, γιατί καταστραφήκαν. Μίλησε η Έλενα πριν, είδαμε και ένα τέτοιο τεράστιο υδραγωγείο γκρεμισμένο. Δεν μπορούν να έχουν αποχετευτικά συστήματα και αυτά χτυπηθήκαν.